απευθύνει χαιρετισμό ο Χάρης Ευθύμερος, πρόεδρος του 15αμελού Συμβουλίου του ΕΠΑΛ Κορυδαλλού και υποψήφιος με τη λαϊκή συσπήρωση στην περιφέρεια Αττικής. Γεια σας, σύντροφοι και φίλοι. Οι νέοι που ψηφίσουν για πρώτη φορά, ειδικά οι μαθητές της Β' και της Γ' Λυκείου, στις 26 Μαΐου στέλνουμε μαζικό ελπιδοφόρο μήνυμα αντίστασης και αγώνα για το όνειρά μας με ψήφο στο κουκουέ παντού. Έχουμε μια ολόκληρη ζωή μπροστά μας και δεν θα τη χαραμίσουμε στα δεσμά που μας επιβάλλουν η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κόμματά της, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία, το ΚΙΝΑΛ και οι άλλοι. Δεν θα συμβιβαστούμε με το λιγότερο κακό που μας πλασάρουν. Έχουμε μια ολόκληρη ζωή μπροστά μας και θα την κερδίσουμε με αγώνα και σύγκρουση με όλους όσους μας θέλουν με σκυμμένο το κεφάλι. Θα την κερδίσουμε με το κουκουέ και την ΚΝΕ. Ειδικά οι μαθητές που ψηφίσουμε για πρώτη φορά, είναι στο χέρι μας να δείξουμε με ψήφο στο κουκουέ και τη λαϊκή συσπήρωση παντού ότι δεν μας έχουν στο χέρι, ότι οι μαθητές σκεφτόμαστε, παλεύουμε, ονειρευόμαστε, διεκδικούμε. Είναι πρώτη τάξη ευκαιρία να φάει στραπάτσο ΣΥΡΙΖΑ που έφερε ένα παράδεκτο νομοσχέδιο για το σχολείο. Ένα νομοσχέδιο που απορρίφθηκε από τις μαζικές κινητοποίησεις των μαθητών όλη τη χρονιά και μάλιστα το έφερε σαν τον κλέφτη μέσα στη νύχτα, Μεγάλη Τρίτη, με κλειστά σχολεία, ελπίζοντας για να αποφύγει χιλιάδες μαθητές να διαδηλώνουν έξω από τη Βουλή ακόμα μια φορά για φέτος. Βέβαια, δεν τα κατάφερε. Η μαζική κινητοποίηση των μαθητών, των φοιτητών και των εργαζόμενων γονιών μας τους χάλασε τη μόστρα. Ο νόμος τους είναι καταδικασμένος από το λαό και την νεολαία. Στις 26 Μαΐου ψηφίζουμε όπως αγωνιζόμαστε. Ψηφίζουμε κουκουέ παντού, γιατί οι μαθητές παλεύουμε για ένα σχολείο που πραγματικά θα μορφώνει. Ενάντια στο σχολείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή της παπαγαλίας, της αμάθειας, που για να τα βγάλεις πέρα θες ένα σκασμό λεφτά σε φροντιστήρια, ένα σχολείο που εξοντώνει. Ψηφίσουμε κουκουέ, γιατί με τους κνήτες μαζί δώσαμε αγώνες ενάντια στο νομοσχέδιο. Οργανώσαμε τη συζήτηση στα σχολεία μας, τις αγωνιστικές μας κινητοποίησεις, συγκρουστήκαμε με διευθυντάδες και καθηγητάδες του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας, που αναμασούσαν την προπαγάνδα του Υπουργείου και μοίραζαν απειλές και αποβολές σε όποιον σήκωνε κεφάλι. Ψηφίσουμε κουκουέ, όπως σηκώσαμε ανάστημα στο μαύρο της Χρυσής Αυγής και των φασιστικών δυνάμεων που θέλανε να αρχίσουν το δηλητηριό τους στα σχολεία με αφορμή την Ατοϊκή Συμφωνία των Πρεσπών. Οι φασίστες φάγανε πόρτα στα σχολεία από τους μαθητές με την πρωτοπόρα παρέμβαση των μελών της ΚΝΕ. Σχολεία μας κυριάρχησε το σύνθημα «Έξω τον Άτο από τα Βαλκάνια», «Έξω οι φασίστες από τα σχολεία». Τώρα στις εκλογές έχουμε ευκαιρία να ρίξουμε ακόμα μια φορά πόρτα στους φασίστες. Με ψήφο στο κουκουέ είναι στο χέρι μας να γκρεμίσουμε από την τρίτη θέση την ναζιστική κλιματική Χρυσή Αυγή. Ψηφίζουμε κουκουέ εμείς που δεν δεχόμαστε την αδικία, που έχουμε όνειρα για τη ζωή και το μέλλον μας, που απορρίπτουμε την πολιτική που εκτελεί τα δικαιώματά μας. Αυτή η πολιτική βάζει εμπόδια στη μόρφωση, την άθληση και την ψυχαγωγία μας. Ταυτίζεται με μνημόνια, σκάνδαλα, ρουσφέτια και βολέματα. Είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ασκούν τα κόμματα που κυβέρνησαν, καθώς και τα υπόλοιπα κόμματα του συστήματος που εξυπηρετούν τους λίγους και τα συμφέροντά τους. Εμείς είμαστε πολλοί. Μας νοιάζει η ζωή και το μέλλον μας. Γι' αυτό και τα όνειρά μας δεν συμβαδίζουν με τα δικά τους συμφέροντα. Είμαστε απέναντι. Ψηφίσουμε κουκουέ γιατί είναι το μόνο κόμμα που τους πάει κόντρα. Δεν διστάζει να τα βάλει με τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα στον αγώνα για την ικανοποίηση των συμφερόντων των πολλών. Έχει πρόταση ανατροπής του συστήματος. Την αγανάκτησή μας δεν τη χαρίζουμε. Ούτε στο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε στην ΟΥΔΟΥ, ούτε στα μικρά κόμματα του συστήματος. Που σήμερα ψηφίζεις και δεν ξέρεις αύριο τι θα σου βγούνε. Στις 26 Μαΐου, με την πρώτη μας ψήφο να είναι κόκκινη, να είναι κουκουέ για τις ευρωεκλογές και λαϊκή συσπήρωση στους δήμους και τις περιφέρειες, κάνουμε την αγανάκτησή μας, τα όνειρά μας, τις ελπίδες μας, δύναμη ανατροπής. Γεια σας, καλή αγωνιστική συνέχεια.
Καλή